Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, σας άκουσα να λέτε ότι πραγματικά στις 31 θέτουν, το γνωρίζω και εγώ, ότι θα πρέπει να κοινωνούμε η προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΙΑ. Θα έχει ένα οικονομικό όφελος ο Δήμος. Δεν μας είπατε όμως τι θα γίνει με την επιχείρηση της ΔΕΙΑ και συγκεκριμένα με τους δημότες. Τι οικονομικό όφελος θα έχουν οι δημότες ή το αντίστροφο. Τώρα, σε σχέση με τη ΔΕΙΑ, θα μόλις μου πείσουν κανάς. Θα έχουν ωφέλη οι δημότες στην προηγούμενη περίπτωση. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να ομολογήσω. Θα έχουν ωφέλη οι δημότες με μία προϋπόθεση. Να έχουμε υλοποιήσει την πρόταση την οποία ανακοινώσαμε το μέσα. Ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Προεδρείο. Το επεισόδιο με την κυρία Αλμπανού δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Συμμετέχω και εγώ στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Ζω καθημερινά την αγωνία της. Έχει πει όλα αυτά που είπε. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στους Δήμους. Δεν ξέρω, με αυτή την τροποποίηση μιλάμε για παλιά να εισπράξουμε, κύριε Πολυγιάννη. Εγώ πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε φέτος να εισπράξουμε τα τρέχοντα, όχι τα παλιά. Γιατί ο κόσμος και κάθε νοικοκυριό καθημερινά παλεύει για τα τρέχοντα σήμερα. Μην υπολογίζετε στα παλιά που θα εισπραχτούν τουλάχιστον το 2013. Πληρώσαμε δεκαπλάσιους φόρους ως πολίτες και περιμέναμε ότι θα έχουν τα παιδιά μας δωρεάν παιδεία όπως είχαν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα πάνε στα σχολεία. Ο Δήμος να μην έχει ρευστότητα, δεν ξέρω στους κωδικούς, δεν θα ήθελα να υπάρχουν καθόλου μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό δαπάνες για γιορτές, δεξιώσεις και ταξίδια. Αυτή η τροποποίηση οπωσδήποτε πρέπει να βγει και να προχωρήσει. Γιορτές, δεξιώσεις και ταξίδια δεν θα ψηφίσουμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό στη μετατροπή. Κομμένα, θέλουμε να ανταποκριθούμε στα σχολεία και στις άμεσες ανάγκες του Δήμου. Ευχαριστώ. Όταν τόνισα ότι έχουμε μείωση των δαπανών, πραγματικά με την τροποποίηση αυτή έχουμε μεταληφθεί. Θα τα μηδενίσουμε όλοι να τα βιώσουμε. Αυτά τα τρία. Είναι φανερό και η ανησυχία μας είναι μεγάλη ότι οδηγούμαστε τελικά με μαθηματική ακρίβεια στον κρεμό. Ο κρεμός, βέβαια, σχηματικά το λέμε, ότι θα οδηγηθούμε σε αυξήσεις τελών και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, να πάρουμε από τους δημότες, να τους στραγγίξουμε. Δεν φτάνει αυτά που πληρώνουμε στο κράτος, με τα χαράτσια, τις φόρες και όλα τα άλλα. Θα έχουμε ένα δεύτερο κράτος, το Δήμο Καστοριάς, να πληρώνουν οι δημότες ένα δεύτερο χαράτσι. Έτσι θα το χαρακτηρίζουμε. Γι' αυτό και παρόν και είναι ευαισθησία για τη λύση να δοθεί και τα προμηριακά επιδόματα, που ούτως ή άλλως θα δοθεί, αν δεν θα είναι σήμερα, θα είναι μετά από 10 μέρες, θα τα πάρουν τα χρήματα δικά τους ή τους ανήκουν. Και εμείς καταψηφίζουμε το προϋπολογισμό για την αύξηση της συζήτησης για τα τέλη. Κάποιος από τους δυο μας είναι άσχετος λογιστικά. Εντελώς. Ή εγώ ή ο κύριος Πολυγιάννης. Και αν είμαι εγώ, δεν πειράζει γιατί δεν είναι το αντικείμενο μου. Δεν μιλήσω ποτέ αυτή τη σχολεία στην Καμερινά. Αλλά είμαι ο κύριος Πολυγιάννης, τα πράγματα είναι άσχετα. Κύριε, έχετε χάσει τον μπούσουλα. Είναι ξεκάθαρο. Προϋπολογισμός που έρχεται για να μόρφωσε κάθε μήνα σημαίνει ότι χάσαμε τον πούσο. Προϋπολογισμός που έρχεται για να μόρφωσε και δεν αφήνει να πληρωθούν προνομιακά επιδόματα, όπως σωστά είπε ο κ. Ζέγας, που από θέση φύση έχει μεγαλύτερες ευαισθησίες, δεν έχει μεγαλύτερες, αλλά τέλος πάντων τις παρουσιάζει. Είναι σωστό. Κ. Ζέγα, το έχετε πρώτη γραμμή τέλος πάντων. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν θέλω. Δεν είναι μόνο. Το ψέμα και κοντά πόδια έχει. Και δεν μπορεί να το κρύβεται συνέχεια πίσω από εκφράσεις ότι εμείς συντρώνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Πέστε μας, πού είναι το 1.400. Δεν μας πει οτιδήποτε. Θα δημιουργείται συνέχεια μεγαλύτερες τρύπες, τις οποίες θα μπορείτε με τερτύπια λογιστικά να κρύβετε, να μεταφέρετε από πολιτικούς στους πολιτικούς. Δεν θα κάνετε τίποτα. Στο τέλος θα το τεινάξετε. Νομίζω ότι εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε, γι' αυτό και οποιαδήποτε πρόταση συμμετοχή σε κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε, όπως ας πούμε τα μέτρα ή επιπλέον όροι, να το αναλάβουμε εμείς για να βοηθήσουμε τα έσοδα του Δήμου, ό,τι πρέπει. Το 1,5 ξεχάσετε το παλιό, δεν είναι ούτε καν στοίχημα. Σας κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο, στην εισήγησή μου τόνισα, για ποιο λόγο φτάσαμε σήμερα να τροποποιούμε τον προϋπολογισμό στις 29 πρώτη. Επειδή δεν τους συντάξαμε σωστά. Ακριβώς. Κάνετε λάθος. Διαβάστε το έγγραφο. Κάνετε λάθος. Διαβάστε παρακαλώ το έγγραφο. Ακούστε τι θα σας πω. Διαβάστε το έγγραφο. Ακούστε τι θα σας πω. Να σας το διαβάσω. Ακούστε τι. Τριτολογία. Πες. Κάθε. Ακούστε τι θα σας πω. Θα σας πω έτσι. Πρόεδρος. Ακούστε τι θα σας πω. Να το διαβάσω. Ακούστε τι θα σας πω.
Σε αυτή την προβλή. Αν καθίσετε θα πω. Εγώ πώς θα σου το διαβάσω. Στην τετρολογία. Πέστε μου πού είναι το μεντό. Στοιχειώδες, κεφαλαιώδες, κεφαλαία. Δεν κρατήστε λογιστικό σχέδιο. Και σας λέει το Υπουργείο. Τι σας λέει εδώ. Έχετε εγγράψει έσοδο 1,190 ενώ πρόκειται για ανίσπρακτο φιλί. Δεν μπορείτε να το εγγράψει. Ξέρετε, αν αυτό δεν είναι λάθος, κόκκινο, μηδέν, ποιο είναι. Ξέρετε κύριε Κοντόπουλε τι αφορά αυτό. Μα σας το λέει. Αυτό κύριε Κοντόπουλε είναι η υπόθεση του κυρίου Γάλατος. Για να το καταλάβετε. Το ξέρω. Σας το εξηγήσαμε και εννοείται να μην το καταλάβετε. Λάθος το ακούστε τι να σας πω τώρα. Μην παίζετε την πολιτική των εντυπώσεων. Επί της ουσίας. Του Παπατζηλίκη έχει και όρια. Εγώ θα διαβάσω μόνο την απόφαση. Και όποιος καταλάβει ότι ήταν σωστός συνταγμένος, καλά έκανε. Εγώ διαβάζω. Και λέει: σας επιστρέφουμε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 που ψηφίστηκε με την απόφαση για αναμόρφωση. Τον προϋπολογισμό. Τον προϋπολογισμό που εγγράφονται όλα τα ποσά των ανταποδοτικών, καθαριότητας κτλ. Τον προϋπολογισμό. Ναι. Ακριβώς. Για να μόρφωση ως προς τα εξής στοιχεία. Στις υπηρεσίες των ανταποδοτικών τελών τα έξοδα δεν αντιστοιχούν στις αποφάσεις των τελών. Είναι ορισμός λάθος. Είναι ορισμός λάθος. Άλλα ψηφίσατε για τέτοια. Σας ευχαριστώ που με διαβεβαιώνετε. Λέω, μπράβο. Διαβεβαιώνω ότι πρόκειται για Παπατζηλίκη. Άλλα ψηφίσατε και άλλα βάλατε. Τέλος. Το γράφω. Σας επιβεβαιώνω. Ξαναλέω. Έτσι νομίζετε. Σας είπα ότι είστε επικίνδυνος για το ρίσκο. Θα φανεί. Λέω λοιπόν, στο ΚΑΠΑ 4214. Το δεύτερο είναι του Δήμου Μακεδονίας. Δεν είχε εμείς σημασία. Κύριε Πρόεδρε, όταν εγγράφεται κάτι, πρέπει να είναι σωστό. Για να θεωρηθεί σωστός ο προϋπολογισμός. Όταν οποιοδήποτε προϋπολογισμός σας επιστρέφεται και αναμόρφωσε, σημαίνει ότι είναι λάθος. Είναι ορισμός. Να μην συμπεριληφθεί. Κύριε Κοντόπουλο, και κλείνω για να μην ακούσω. Παρακαλώ. Ειλικρινά εκπαιδευτικά. Ακούστε να σας πω. Όταν ακυρώνεται ο προϋπολογισμός, η φράση που χρησιμοποιείται είναι. Σας επιστρέφουμε ακυρωμένο το προϋπολογισμό. Δεν ακυρώνεται προϋπολογισμό. Ακυρώνεται. Δεν μπορεί να ακυρώσει. Ακυρώνεται. Αναμορφώνεται με τροποποίηση. Δεν ακυρώνεται προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει έννοια. Είστε επικίνδυνος. Μα δεν ακυρώνεται προϋπολογισμό. Δεν το ψήφισαν αυτοί για να το ακυρώσουν. Μπορεί αυτός μόνο που τον έχει ψηφίσει να το πάρει πίσω. Αυτά ξεκάθαρα. Δεν τον εγκρίνουν και σου λέει αναμόρφωσέ τον, θες να τον εγκρίνουν. Γιατί δεν τον εγκρίνει, γιατί είναι λάθος. Συζητάμε το αυτονόητο πλέον.